Εντάξει τώρα, αυτό πάντα υπάρχει ενοχή, αλλά ας οριοθετήσουμε τον χρόνο και βλέπουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σέβομαι αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας για την εξωτερική πολιτική. Άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του ο ίδιος ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε την εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Και θέλω να σας πω ότι τουλάχιστον εμείς οι Σιριζέοι και οι Σιριζέες δεν έχουμε απώλεια πρόσφατης μνήμης. Δεν το έχουμε. Γιατί θυμόμασταν όταν ο Ερντογάν ήταν εδώ σε συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε να μην τον δει καν λόγω προκλητικότητας της Τουρκίας. Θυμόμαστε εμείς όταν εγώ ήμουνα στο Eurogroup, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στελέχοι που τώρα έχουν πάρει κυβερνητική θέση να λένε «Βάστα Γερούν» και «Βάστα Βούλκαν». Και θυμάμαι το μακεδονικό. Το θυμάμαι λίγο το μακεδονικό. Θυμάμαι πως το χρησιμοποιήσατε. Θυμάμαι ότι πολλοί από εσάς δεν το πιστεύατε ούτε ότι ήταν προδοτικό, ούτε ότι ήταν κακή συμφωνία και το χρησιμοποιήσατε για να κερδίσετε τις εκλογές. Πάμε παρακάτω. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι αναγκασμένος να είναι εδώ, ούτε είναι αναγκασμένος να παρακολουθεί όλη τη συζήτηση, γιατί ο άνθρωπος έχει χίλια πράγματα στο κεφάλι του. Αλλά είναι αναγκασμένος, αφού το Υπουργείο Οικονομικών δεν απαντάει στις βασικές μας ερωτήσεις, να κάπου να πάρουμε κι εμείς μια απάντηση. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι άλλες συντηρητικές κυβερνήσεις αλλού που έχουν μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων με την προκτική να αυξηθούν τα έσοδα και να αυξηθεί η ανάπτυξη δεν το πετύχανε όπως ο Τραμπ και η Μέη. Έχετε κάποια ανάλυση γι' αυτό? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η Ελστάτ αναθεώρησε την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου από 1,1 στο 1,4 και το δεύτερο τρίμηνο από 1,9 στο 2,8. Και μήπως αυτό εξηγεί πως κάνατε το δημοσιονομικό κενό πλεόνασμα και όχι κάποιο μαγικό ραβδί που έχει ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι στο προϋπολογισμό που εσείς στείλατε στην Ευρώπη λέει για το διαθέσιμο εισόδημα ότι το κάτω 10% θα πάρουν 72 ευρώ και το πάνω 10% 353 ευρώ. Αυτό θα αντιμετωπίσει την ανισότητα? Είναι ή δεν είναι αλήθεια για το μεγάλο κορμό των συνταξιούχων και των μισθωτών η φοροελάφρυνση είναι από 15 ευρώ το μήνα, σε 15 ευρώ σε άλλη κατηγορία το χρόνο, σε 0 σε άλλες? Αυτό θα αντιμετωπίσει τις ανισότητες? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι για τα 600 εκατομμύρια που είναι για τις επιχειρήσεις, το 2,8%, δηλαδή περίπου 6.000 επιχειρήσεις, πάει, δηλαδή από το 80% από τα αυτά 600 εκατομμύρια πάει στο 2% των επιχειρήσεων. Αυτό θα βοηθήσει τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις? Πού είναι η πολιτική σας να αντιμετωπίσει την ανισότητα? Έχετε παρακολουθήσει καθόλου την ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια συζήτηση για την ανισότητα? Πού είναι επιστημονική, είναι πολιτική, παντού για αυτά μιλάνε. Δεν έχετε παρακολουθήσει? Έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση για τη στασιμότητα των μισθών που ανησυχεί ακόμα και δεξιές κυβερνήσεις? Αυτό θα το αντιμετωπίσετε μειώνοντας τις συλλογικές συμβάσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητα των συνδικάτων να κάνουν διατησία και τώρα με την ομιλία του Θανάση Παφίλη που συμφωνώ εκτός από ένα σημείο, γιατί κύριε Παφίλη, εμείς αυξήσαμε τους μισθούς στους εργαζόμενους στον τουρισμό με την επετασιμότητα. Δηλαδή, γιατί τα κάνατε αυτά? Γιατί φέρνετε ένα νομοσχέδιο για την περιορισμό, τη δυνατότητα των διαδηλώσεων και αυτό που κάνατε για τις συλλογικές συμβάσεις και αυτό που κάνατε για τη διαιτησία? Για να αυξηθούν οι μισθοί, για να ξεφύγουμε από τη στασιμότητα των μισθών? Είναι μια πολιτική που θα συνεχίσει να έχουμε μικρούς μισθούς? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καταστολή της κυβέρνησης δεν είναι τυχαία. Γιατί η πολιτική του Τραμπ, της Μέη και του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι ηγεμονική με οικονομικούς, κοινωνικούς,
όρους. Δεν μπορεί να ενσωματώσει με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης και των μεσαίων τάξεων. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι ηγεμονική και πρέπει να βασιστεί στην καταστολή. Η καταστολή είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής σας, γιατί ξέρετε ότι, όπως είπε και πάλι ο κύριος Παφίλης, αν είναι τόσο ωραία αυτά τα πράγματα που κάνετε, θα βοηθήσουν τόσο πολύ τους εργαζόμενους και τα μεσαία στρώματα, γιατί χρειάζεται να σταματήσουμε τις διαδηλώσεις, να τις περιορίσουμε? Γιατί χρειάζεται να έχουμε περιορισμό των απεργιών? Αφού δεν θα υπάρχουν απεργίες, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Αυτό που κάνετε για τον αυταρχισμό παντού, και σε σχέση με τους πρόσφυγες και με τους σχέσεις με τους εργαζόμενους, είναι συστατικό στοιχείο της πολιτικής. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους, όλον τον κόσμο της εργασίας, αλλά καλούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ, Μέρα 25, το ΚΙΝΑΛ, να υπάρχει ένα σημαντικό μέτωπο στις δύο διαχωριστικές γραμμές. Η πρώτη διαχωριστική γραμμή είναι οι ανισότητες. Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Οι ανισότητες όλων των ειδών. Είτε είναι εισοδήματος, είτε είναι πλούτο, είτε είναι περιφερειακές ανισότητες, είτε είναι πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Και το δεύτερο μέτωπο, η δεύτερη διαχωριστική γραμμή, είναι τα δικαιώματα. Δεν μπορούμε εμείς να θυσιάσουμε τα δικαιώματα και να φύγουμε από ένα φιλελεύθερο πολίτευμα, γιατί εσάς δεν σας βγαίνει οικονομική πολιτική. Δεν γίνεται αυτό και θα έχετε αντίσταση μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, και εμείς ελπιστούμε σε ένα μεγάλο κίνημα που αυτά τα δύο αιτήματα των δικαιωμάτων και της ισότητας θα έρθουν μαζί, θα δέσουν για να τρέψουν μια κυβέρνηση που δεν έχει ούτε κοινωνικό σχέδιο ούτε αναπτυξιακό. Ευχαριστώ πολύ.